Πάμε να δούμε για τους κρύους. Και φυσικά εννοείται θα έχω και τις ημερομηνίες. Εσείς σας δίνω λίγο χρόνο να ετοιμαστείτε για να τις πούμε. Πάμε να δούμε λοιπόν κρύους. Το μήνυμα αυτής εδώ της εβδομάδας είναι κοιτάξτε να προσγειωθείτε, να γειωθείτε σε θέματα πρακτικά, σε θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά σας, την καθημερινότητα της υγείας, της φυσικής σας κατάστασης και την καθημερινότητα της δουλειάς. Και εδώ πέρα τώρα, μην περιμένετε να αλλάξει κάτι, να αλλάξουν οι συνθήκες. Εμείς οι άνθρωποι όταν βαριόμαστε ή θέλουμε να αναβάλουμε κάτι, πάντα βρίσκουμε μια δικαιολογία. Νομίζω ότι είμαστε όλοι μας μανούλες στις δικαιολογίες. Ακόμα και απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό, έτσι. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα λοιπόν να αναλάβετε δυναμικά πρωτοβουλίες, αν χρειάζεται να κάνετε έναν έλεγχο υγείας, αν χρειάζεται να κάνετε κάτι με τη διατροφή σας, αν χρειάζεται να κάνετε κάτι με άσκηση, αν πρέπει επίσης να οργανώσετε, γιατί έχουμε μια νέα σελήνη στην Παρθένο. Θα τα πούμε φυσικά μέσα στις επόμενες ημέρες πιο αναλυτικά, αλλά αυτό είναι το νόημα. Οργάνωση. Από το να οργανώσω τα συρτάρια στο γραφείο που δουλεύω, να μην είναι το ένα πάνω στο άλλο, τα πράγματά μου και δεν βρίσκω τίποτα και δημιουργείται χάος, μέχρι ό,τι άλλο μπορεί να μπει στο μυαλό σας, ότι χρειάζεται, τέλος πάντων, να το βάλετε σε μία τάξη και να το τακτοποιήσετε.